Τι δίνει στον Ιακουβάκη, τι κάνει, τι γίνεται, τι γίνεται, τι λάθη γίνεται, κατά τη γνώμη στα βήματα αυτό. 28-23, 29-23. Κατά τη γνώμη μας εδώ ο Ιακουβάκης έκανε βήματα, τέλος πάντων. 29-23 το σκορ. Κλέβει την μπάλα προς τον πρώην Δημητρόπουλος, την μπαίνει ο Ιακουβάκης, ο οποίος κατεβαίνει μόνος του και πάρα πολύ ωραία. Αστοχή, ξαναπαίνει το rebound, δυστυχώς ο Κράκαρης προσπαθεί, όχι, και χωρίς λόγο σφυρίζει φάουλ ο διαιτητής, για ποιο λόγο. Α, όχι, time out. Για να δέσει τα πόδια του, τα παπούτσια του Ιακουβάκης. Και time out. 29-23. Time out επήρε ο Ανδρέας ο Δαμιανός, πάλι οδηγίες δίνονται στον πάγκο. Η ομάδα ΤΣΑΕΛ δεν ελέγχει τα rebound. Βέβαια οι παίκτες της Ολυμπιάδος εκτός από τον ξένο είναι πιο ψηλοί. Κάτι πρέπει να γίνει στο θέμα αυτό. 29-23 το σκορ, το παιχνίδι παίζεται. Ο Ιακουβάκης μπορούμε να πούμε ότι τον βλέπουμε λίγο κουρασμένο. Πράγματι ταξίδευε από το πρωί για να ήταν εδώ στο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που η ΑΕΛ οπωσδήποτε πρέπει να το πάρει μέσα στην έδρα της, εάν θέλει να έχει στόχους. Και βέβαια ο στόχος είναι πάντα η πρώτη θέση. Το time out έχει λήξει. Πρέπει να το έχει πάρει το time out η Ολυμπιάδα. (Σχει) 29-23 το σκορ. Αγγελόπουλος. Στο Σπυρόπουλο. Ξένος. Rebound από τον Νίκο τον Δημητρόπουλο στο Μακάριο. Γρήγορα η μπάλα. Κόβει κέντρο ο Μακάριος. Λάθος, 31-23 από ένα προσωπικό λάθος του Μακάριου, δεν πειράζει. 31-23, Κουλούρης, Ιακουβάκης, Μακάριος, Κουλούρης. Μία ραβέρσα από τον Κουλούρη, ριμπάουτα το Δημητρόπουλο, χάνει την μπάλα. Και φάουλο Κράγκαρης. Φάουλο Κράγκαρης. Μία-μία. Ήδη τα φάουλ της ΑΕΛ. Πρέπει αυτό το φάουλ να ήταν το 8ο. Άτυχος ο Δημητρόπουλος. Ετοιμάζεται για σου το Αγγελόπουλος. Ευστοχή στο πρώτο, 32-23. Ευστοχή και στο δεύτερο, 33-23, 10 οι πόντοι της διαφοράς. Μακάριος η μπάλα. Πω πω, λάθη. 35-23. Λάθη πολλά, χωρίς λόγο. Για την ΑΕΛ η μπάλα, 35-23, ο Κράγκαρης απ' έξω. Ένα λάθος από τον Κράγκαρη πάλι για δεύτερη φορά, 35-23. Ξένος, σου διατρίποτα από το ξένο άστοχο, παίρνει το rebound. Πολύ ωραία ο Κράκας, κλέβει την μπάλα, Κουλούρης, τη δίνει αμέσως στον Ιακουβάκη, μόνος στο Ιακουβάκης. Μα τι έχει πάθει ο Ιακουβάκης σήμερα, Κράκαρης.
Δεν μετράει δυστυχώς. 35-23. Και δύο σουτ για τον Κράγκερ. Ευστοχή, 35-24. Ξανά για τον Γκράγκαρη. Κάποιος της Ολυμπιάδας μπήκε μέσα, μάλλον το 9. Ο Τάτσιος. Άστοχος πάλι ο Γκράγκαρη. Στο ριμπάο το Δημητρόπουλος. Και φάουλ από τον Δημητρόπουλο. Το σκορ για την ΑΕΛ. Μακάριος. Κουλούρης. Και ένα πολύ ωραίο καλάθι, 36-26 από τον Κουλούρη. Αγγελόπουλος. Ρε, σε θέλει ο Μπαμπάτας. Και ένα πολύ ωραίο καλάθι από τον Τάτσιο, 38-26 το σκορ. Κουλούρης, τρίποντο για τον Κουλούρη, εύστοχος, 38-29. 38-29 από τον Πέτρο τον Κουλούρη. Ξένος, Αγγελόπουλος. Μπουγιούκος, Σπυρόπουλος, ξένος. Το ριμπάω τον Κράκαρη, 38-29, Κουλούρης. Ιακωβάκης. Άστοχος ο Ιακωβάκης. Κουρασμένος έχουμε πει ο Ιακωβάκης, φαίνεται. Μόνος του ο ξένος. Και αμέσως φάουλ από το Μακάριο. Ελα,
Καλή, ρε. Σε θέλω λούπα. Με το παιδιά, καλή. Πάταγες, ρε. Κατέβα κάτω αγόρι μου από εκεί, φύγε από εκεί. Πάρε το! Πάρε το!
καπαδό. Εδώ, εδώ, ρε. Κόψε κάτι, κόψε από κάτι. Βγάλε κανένα χαρτιά, πρέπει. Για πες μου τους χαρτιά, δεν είναι. Ο Χρήστας μου λέγε. Κράγκανης. Τις αδέρφες του πάνω, πώς λέγεται. Ναι. Θα έχουμε και τον Λάκη, θα μας φαλούν. Αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο μεταξύ της ΑΕΛ και της Ολυμπιάδας Πατρών, Κράγκαρης, και το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου κάνει το σκορ 44-38. Ξένος έχει την μπάλα. Πάλι ξένος, προσπάθεια. Στον Τάση, ο οποίος είναι άστοχος, Κράγκαρης στο rebound και Μακάριος. Κουλούρης δίνει στον Δημητρόπουλο. Αυτός μια ωραία πάσα στον Μητρόπουλο. Άστοχος όμως αυτός. Και έχουμε επιθετικό φάουλο από τον Δημητρόπουλο. Τάτσιος στον Αγγελόπουλο, αυτό στον ξένο. Αγγελόπουλος, ξένος, σουτ τριών πόντων και το σκορ είναι 47-38 υπέρ της Ολυμπιάδας. Κουλούρης, Μακάριος. Κουλούρης και πάλι. Μέσα στη ρακέτα ο Πετρόπουλος και είναι εύστοχος. Αγγελόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Το σκορ είναι 47-40. Αγγελόπουλος. Ξένος. Τάτσιος, σουτ άστοχο, το rebound ο Πετρόπουλος και Μακάριος για την ΑΕΛ. Δίνει στον Κουλούρη και πάλι Μακάριος σε οργανωμένη επίθεση. Διεισδύει ο Μακάριος και κάνει όμως βήματα.
Κατά τη γνώμη μου πάντως δεν ήταν βήματα και έχουμε έντονες διαμαρτυρίες από τους φιλάθλους και την τεχνική ηγεσία. Είναι γεγονός ότι οι διαιτητές από την αρχή του αγώνα δεν σφυρίζουν αντικειμενικά. Για ιδιαίτερη προτίμηση. Ναι.